Κύριε, το 2015 ομόφωνα η Βουλή πήρε τη θέση για ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ σφάζει τους Παλαιστίνιους και βέβαια το κάθε κόμμα κρίνεται από την θέση που παίρνει ή που δεν παίρνει, αλλά ακόμα και από τη σιωπή που σήμερα ακούμε εδώ. Ο εισηγητής μας ανέπτυξε τις πλευρές του νομοσχεδίου. Ένα νομοσχέδιο ενταγμένο στη στρατηγική στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της παραπέρα ενίσχυσης του εργαλείου χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων του τραπεζικού συστήματος. Ενίσχυση που την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με το σύνολο των αντεργατικών αντιασφαλιστικών νόμων, τη φορολογία, τα συνεχή χαράτσια, τους πληστηριασμούς που γονατίζουν την λαϊκή οικογένεια, μεγαλώνουν τα αδιέξοδα, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα συνολικά στους εργαζόμενους, διευρύνοντας τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η πολιτική σας, όπως και των προηγούμενων εξάλλου, υπηρετεί τον νυν υπερπάντων αγώνας για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία το τερματίζει. Τα δίνει όλα και ξεδιάντροπα. Μπροστά στο κέρδος των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων, τη θωράκιση της εξουσίας τους δεν λογαριάζεται τίποτα και δεν διστάζεται να εφαρμόσεται τις πιο άγριες μορφές εκμετάλλευσης. Συνθλίβεται κάθε τι που στέκεται εμπόδιο στους επιχειρηματικούς ομίλους και στην κερδοφορία τους. Ο ειδικών αποστολών Υπουργός Εργασίας, ο επιμελέστερος, το ενεργούμενο του ΣΕΒ και των άλλων οργανώσεων των εργοδοτών, χθες με τη συνέντευξη τύπου προκάλεσε οργή, θυμό, που δεν πρέπει βέβαια να εκφράζεται μόνο με βρυσές που δεν ακούγονται, αλλά με συμμετοχή, με φυσική παρουσία στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν τα σωματεία των εργαζομένων. Οι εχθροί των εργατικών δικαιωμάτων και των αγώνων των εργαζομένων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το πολιτικό τους προσωπικό, δεν συγκρατούνται. Το νομοσχέδιο όπως παρουσιάστηκε είναι χειρότερο και από αυτό που διέδιδαν μέχρι τώρα. Ο Χατζηδάκης, νεκροθάφτης του Οχταώρου, καταντά αστείος στα μάτια των εργαζομένων όταν δηλώνει ότι προστατεύει το Οχταώρο, αλλά ο εργοδότης θα μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο 10 ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μέχρι και 13 ώρες όπως προβλέπει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικός εκφραστής των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων, με τις οδηγίες, με την πολιτική της, όπως και η σημερινή οδηγία που ενσωματώνεται, στηρίζει ακριβώς το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο δίνει νέα, ισχυρά όπλα δίπλα σε αυτά που προϋπήρχαν και νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ. Ικανοποιεί τα πιο τρελά όνειρα της μεγαλολογοδοσίας. Καταργεί κάθε προστατευτική ρύθμιση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Κάνει παντοδύναμη την εργοδοσία και έρμεο στα χέρια της τους εργαζόμενους που θα εργάζονται όποτε, όσο και όταν τους χρειάζεται η εργοδοσία και παράλληλα να αυξάνεται κατακόρυφα η απλήρωτη εργασία. Γενικεύει την εργασία τις Κυριακές σχεδόν στο σύνολο των κλάδων. Την ίδια ώρα που με θράσος επικαλείται την τετραήμερη εργασία, τις γονικές παροχές και τα δικαιώματα των μητέρων, δίνοντας τάχα στους εργαζόμενους τις Παρασκευές, απελευθερώνει την κυριακάτικη εργασία, αρπάζει τη μοναδική μέρα ξεκούρασης κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αυξάνει το ανώτατο όριο των υπεριοριών έως και 50%, δίνοντας επιπλέον κίνητο στις επιχειρήσεις, αντί για νέες θέσεις εργασίας να ξεζουμίζουν με την υπερεργασία και την υπερεκμετάλλευση τους εργαζόμενους. Για να υλοποιηθεί στην πράξη η εργασιακή γαλέρα, επιδιώκει ισχυρό χτύπημα στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τους αγώνες των εργαζομένων.
επιδιώκει να απαγορευτεί τυπικά και ουσιαστικά ο ίδιος ο χαρακτήρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα στην απεργία με ασφικτικούς όρους και προϋποθέσεις με τη μετατροπή του προσωπικού ασφαλείας, όπως λέει, σε ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία. Θέλετε η απεργία να είναι συμβολική, να μην πιέζει την εργοδοσία, να μην υποχρεώνεται σε ικανοποίηση αιτημάτων. Κατά τα άλλα, τι λέτε, ότι η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Λόγια του αέρα. Αυτό υπηρετεί το γυναικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα, βέβαια, των σωματείων και το πογκρόμ που έχει εξαπολυθεί απέναντι σε κάθε αγωνιστική συνεκριστή δράση. Αυτό υπηρετεί και η κατάργηση του σώματος της επιθεώρητης εργασίας. Υποβαθμίζετε τους ελιχθούς μηχανισμούς και τι κάνετε, λέτε ανεξάρτητη αρχή. Δίνετε το σήμα στην εργοδοσία να σμπαραλιάσει τα πάντα, καθώς δεν θα υπάρχει κανένας υπόλογος πολιτικά. Ανεξάρτητη αρχή, η οποία πλήρως εξαρτημένη θα είναι από το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, που θα υλοποιεί την πολιτική μείωσης της τιμής της εργατικής δύναμης με εφαρμογή όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων, θα καθοδηγεί την εργοδοσία για να εφαρμόσει όλες τις βέλτιστες πρακτικές και θα απογειώνει τα κέρδη από τη μία και την εκμετάλλευση από την άλλη. Με επικεφαλής, βέβαια, της ανεξάρτητης αρχής, πρόσωπο εμπιστοσύνης, αποφασισμένο να υλοποιήσει όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο. Ίσως ο Σκέρτσος αργότερα να αναλάβει αυτό το ρόλο, αφού ολοκληρώνει το έργο που είχε αναλάβει όταν μεταπήδησε από διευθυντής του ΣΕΒ σε υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Μπορεί. Εκτός αν κάνουν τον κύριο Βρούτση, δεν ξέρω, δεν δέχεται αυτή τη θέση ο κύριος Βρούτσης. Προκαλεί λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης, με όσα περιέχονται στο νομοσχέδιο έκτρωμα, προσπαθεί να το παρουσιάσει ως σύγχρονο, ως ελεύθερη επιλογή, λέει, του εργαζόμενου. Ενώ είναι από τον 19ο αιώνα. Από εκεί έρχεται το νομοσχέδιο. Αυτές τις ρυθμίσεις φέρνει. Του 19ου αιώνα. Αυτές οι συνθήκες εργασίας, αμοιβής και ζωής για τους εργαζόμενους και το λαό, οραματίζεστε, κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας. Ο εργαζόμενος θα είναι ελεύθερος, λέει, να επιλέξει το δεκάωρο ή την απόλυση. Θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς διαρκών πιέσεων και εκβιασμών, προκειμένου να αποδεχτεί όλες τις σύγχρονες μορφές και τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης. Αυτή θα είναι η μόνη ελεύθερη επιλογή του. Ο Ευρωενωσιακός Υπουργός, για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα των ανατροπών, επικαλείται τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσων υπέγραψαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Αθώοι του αίματος δεν είναι κανείς σας. Κανένα κόμμα του κεφαλαίου. Στην ίδια στρατηγική κινείστε, τον ίδιο οδικό χάρτη έχετε με τα όποια ζιγ-ζακ. Αυτό όμως δεν αθωώνει ούτε αλλάζει τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα αυτού του νομοσχεδίου που εχθές έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας. Αντίθετα, επιβεβαιώνει τον αντιδρασικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίθεση που οργανώνει με τις πρόθυμες δυνάμεις των αστικών τάξεων των χωρών μελών. Αυτές είναι οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αξιώσεις του κεφαλαίου, αυτές υπηρέτησαν με την πολιτική τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτές έρχεται να απογειώσει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο που κήρυξε η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, στην εργατική τάξη, ένας είναι ο δρόμος, ο αγώνας για να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούργημα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, να διεκδικήσουμε πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο χρόνο, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, περισσότερη ζωή. Η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής, στο μαζικό ενατικό ταξικό αγώνα. Σε μια ταξική κοινωνία, η ταξική πάλι είναι η μόνη απάντηση. Στην κοινωνική ειρήνη και την ομοψυχία που λέτε όλοι σας και επιδιώκετε όλοι σας. Η υποταγή, ο συμβιβασμός των εργαζομένων, των καταπιεσμένων λαϊκών δυνάμεων δεν απαντά στη βαρβαρότητα και τη σαπίρα του συστήματος που υπηρετείτε. Κανείς δεν μπορεί να σκύβει το κεφάλι να μην διεκδικεί τη ζωή που δικαιούται. Το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω.
Καλούμε από αυτό το βήμα κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα χρώματος, κόμματος, θρησκείας, σε μαζική καθολική συμμετοχή στο συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα στα προπήλαια 7 η ώρα και με συνέχεια σε όποιες άλλες μορφές αγώνα αποφασίσουν τα συνδικάτα τις επόμενες μέρες. Για να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, να καταργηθούν όλοι οι εργατικοί και εντασφαλιστικοί νόμοι που προβλέπουν οι ελαστικές μορφές δουλειάς, αντιπεργειακές ρυθμίσεις και άλλα, και να μπουν στην ημερήσια διάταξη οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, όπως η επαναφορά της συλλογικής σύμβασης, των συλλογικών συμβάσεων, η μείωση του χρόνου εργασίας, η αύξηση των αποδοχών. Το κόμμα μας δίνει όλες τις δυνάμεις για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος.